Το Υπουργείο κάνει τόσο καλά πράγματα, γιατί στο τέλος να μην το κάνει και αυτό, είναι ότι δεν βάζει τα κρούσματα σε ένα site στο οποίο μπορεί ο καθένας να μπει και να δει. Αυτό το κάνουν όλες οι χώρες και μάλιστα... Γιατί να μπει και να αυτό. Δει τι λέτε. Κοιτάξτε, να μπει και να δει τι. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι Έλληνας, επιδημιολόγος. Ναι. Έχω περιέργεια να κάνω μια ανάλυση των ελληνικών στοιχείων. Δεν μπορώ να την κάνω, γιατί τα στοιχεία αυτά δεν μόνο είναι. Μόνο γι' αυτό. Ή γιατί θα βοηθήσει. Η ανάλυση αυτή θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα σας πω τώρα, η χνηλάτιση γίνεται. Το κάνουν πολύ καλά. Δηλαδή, ό,τι κάνουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλό. Και κάποια στιγμή η χνηλάτιση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω των πολλών κρουσμάτων. Κύριε καθηγητά, και δεν καταλαβαίνω. Αφού τα κάνουν όλα καλά, γιατί δεν κάνουν και αυτό το τελευταίο. Αν με πατάει η μνήμη μου, που δεν με απατά, θυμάμαι ότι και στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Υγείας και στην πρώτη, ο Έλληνας Υπουργός είχε ζητήσει να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα μπαίνουν μέσα όλα τα στοιχεία από κάθε χώρα. Ναι, σωστά, ναι. Δεν τα θυμάμαι αυτή η πλατφόρμα. Ένα ενιαίο πρωτόκολλο. Καταρχήν, η ευρωπαϊκή. Αυτή, κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Για να πούμε μία και καλή. Δεν μπαίνουμε στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εγώ προσωπικά έχω μία προσωπική πλατφόρμα που παρακολουθώ τα κρούσματα στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα τα κρούσματα τα παρακολουθώ, αλλά δεν βγάζουν νόημα. Λόγω του προβλήματος που σας είπα. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι καρδιακά. Επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ένα μισό λεπτό, επειδή είναι η Βούλα από το πρωί μακριά. Έλα, Βούλα. Απλώς ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, αν είχε στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα κρούσματα και στατιστικά, θα μπορούσε αυτό σε κάτι να βοηθήσει στην έρευνα για τον κορονοϊό? Είναι κάτι άμεσο ή στην εκτίμηση της καμπύλης. Βεβαίως. Αυτή είναι η πρακτική σημασία τώρα. Ναι. Γιατί για παράδειγμα δοκιμάστηκαν κάποια μοντέλα βραχυπρόθεσμα, αλλά όταν τα τρέχεις έχεις πρόβλημα με τα στοιχεία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επίσης, κάτι άλλο θα σας πω για να καταλάβετε. Ναι. Η επιδημία αυτή, και αυτό είναι ας πούμε το ευχάριστο, το καλό νέο, έχει ημερομηνία λήξεως. Και μάλιστα ημερομηνία λήξεως πολύ σύντομα. Θα σας πω γιατί. Αυτό. Γιατί έχουμε πάει και αναλύουμε πλέον τις επιδημίες που έχουν τελειώσει. Δεν είναι δηλαδή θεωρίες στον αέρα. Παρελθόντος εννοείται. Όχι. Την Κίνα τελείωσε. Τελείωσε η Κορέα. Έχουν τελειώσει διάφορες ασιατικές χώρες. Εκεί λοιπόν βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Να σας πω για να μην σας ταλαιπωρώ. Στην Κίνα η επιδημία έτρεξε από την αρχή μέχρι που τα κρούσματα ήταν πολύ λίγα σε 2 μήνες. Στην Κορέα, που είναι μικρότερη χώρα, 50 εκατομμυρίων, σε 1,5 μήνα. Άρα, τι σημαίνει από εμπειρικά παραδείγματα, όχι από τη θεωρία, τι πιστεύω εγώ, πόσα κρούσματα θα γίνουν, εκατομμύρια φορείς και αυτά, βλέπουμε ότι οι επιδημίες αυτές, όπως και οι άλλες πανδημίες, έχουν ημερομηνία λήξεως. Αλλά πήραν μέτρα, κύριε καθηγητά. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, ακριβώς, πήραν αυτό μέτρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πήραν για την Ελλάδα. Προσέξτε, ένα λεπτό. Και η Ελλάδα παίρνει πάρα πολλά μέτρα. Γιατί ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο. Ακούμε για παράδειγμα ότι μπορεί να φτάσουμε τον επόμενο χειμώνα και ακόμα να είμαστε εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας. Ακούμε διάφορα σενάρια τρόμου. Λέτε και αξίζει να το γράψουμε, γιατί ο κύριος Χατζάκης έχει μεγάλο ειδικό βάρος ως επιστήμον. Είναι μεγάλο όνομα στην επιδημιολογία. Λέει λοιπόν ότι ο κορονοϊός έχει ημερομηνία λήξης. Σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει... Άρα να υπολογίσουμε χρόνο, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, σας λέω, μέσα Μαΐου θα έχουν τελειώσει όλα. Μέσα Μαΐου θα έχουν τελειώσει όλα. Και λέω μέσα Μαΐου, γιατί ενώ τα κρούσματα θα έχουν πέσει πολύ νωρίτερα, ακόμα θα μετράμε θανάτους, διότι οι θάνατοι έρχονται 15 μέρες μετά τα κρούσματα. Έτσι. Εντάξει. Τώρα... Αυτός ο χάρτης που παρακολουθούμε τόσες ημέρες... με τον αριθμό των κρουσμάτων, Hopkins. Με το αναχώρα, τον αριθμό των θανάτων από χώρα σε χώρα, δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε το σύνορα. Ακριβώς. Και αυτό που έχει σημασία. Άρα υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Όχι, άλλο είναι η πλατφόρμα που λέει ο κ. Καθηγητής. Επειδή ρωτάει ο κόσμος, ποια είναι η διαφορά. Τα στοιχεία έπρεπε να είναι online και είναι πανεύκολο να είναι online, διότι πιο πολλές χώρες τα δημοσιεύουν. Ας πούμε, ο κ. Τσόδρας τα λέει κάθε μέρα. Λοιπόν. Θα έπρεπε τα επεξεργασμένα στοιχεία, γιατί τη βάζεις ως κρούσμα, ακολουθεί κάποιους κανόνες. Λοιπόν, αυτά τα επεξεργασμένα στοιχεία έπρεπε να είναι στη διάθεση και στις άλλες χώρες είναι εδώ που τα λέμε. Έτσι, τώρα εκφράζουμε το τοπικό παράπονο. Ναι. Νομίζω ότι θα σας ακούσουν, κύριε καθηγητά, και θα το κάνουν μετά από αυτό που λέτε. Το λένε, το ξαναλένε, γιατί μιλάμε μαζί τους και δεν το βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι η πρώτη βαρισίμαντη.
αισιόδοξη πρόγνωση για την, αυτή την ιστορία. Να μείνουμε γι' αυτό. Να μην... λέει, λέει ο άρα καθηγητής. Λοιπόν, λέτε, και θα το ξαναπώ, ότι μέσα Μαΐου, κατά την εκτίμησή σας, θα έχουν τελειώσει όλα με τον κορονοϊό. Όλα. Και το στοίχημά μας εδώ είναι πόσο θα συμμορφωθούμε με τα μέτρα. Ακριβώς. Για να έχουμε λιγότερους θανάτους. Ναι. Να σας το πω απλά. Ναι, να το πείτε, να το πείτε εσείς. Όλες οι επιδημίες ξεκινάνε, κάνουν μία αιχμή και μετά πέφτουν. Αυτό το καμπανάκι δεν θα το προφύγει καμία χώρα. Το θέμα είναι, θα είναι μεγάλη καμπάνα ή θα είναι μικρό καμπανάκι. Επανεμφανίζονται όμως του χρόνου. Λοιπόν, θεωρητικά... θα φτάσουμε εκεί. Τελειώνουμε λοιπόν το εάν Μάιο. Εάν τηρήσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Θα έχουμε μικρό καμπανάκι. Θα έχουμε μικρό καμπανάκι. Θα έχουμε μικρό αριθμό. Ακριβώς. Και η διαφορά μας με την Ιταλία δηλαδή. Εκεί γιατί ξέφυγε. Κοιτάξτε, στην Ιταλία. Είναι περίπου τα ίδια μέτρα. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, Δημητρά μου. Τα μέτρα που έχουμε πάρει μας προστατεύουν κατά τη γνώμη σας από να γίνουμε Ιταλία ή χρειάζονται πιο έντονα. Όχι. Να πάμε σε καραντίνα. Τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι τα καλύτερα δυνατά. Και μάλιστα, με έκπληξή μου, γιατί δεν το έχουμε δει και πολλές φορές, ότι επιβλέπονται από τα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης και υπάρχει μια, ας πούμε, πειθαρχία και μια αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Εργαστηριακά, τώρα για να μας το εξηγήσετε και εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ναι. Αν αρχίσει ο έλεγχος να είναι λίγο πιο ευρύς, δηλαδή θα μπουν κάποια στιγμή και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, αυτό μας είπαν χθες. Έχουν μπει ήδη. Όχι, το λέω επισήμως σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ναι. Υπάρχει περίπτωση εκεί να δούμε τον πραγματικό ρυθμό, δηλαδή τώρα τα δημόσια δεν έχουν αντιδραστήρια, μας είπατε. Και να μπούμε ξαφνικά να δούμε δεκάδες κρούσματα παραπάνω. Ποια είναι η φιλοδοξία της επιτήρησης? Η φιλοδοξία της επιτήρησης είναι να έχει τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων σύμφωνα με τον ορισμό της. Ο πραγματικός αριθμός είναι αδύνατο να μετρηθεί. Υπολογίζεται. Και υπολογίζεται, ναι, με έμεσους τρόπους. Τώρα, έτσι, εμείς τι κάναμε τώρα? Εάν δεν λυθεί το θέμα με τα εργαστήρια, χαλάμε την ποιότητα των στοιχείων. Χαλάμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε λίγο στα τεστ, σας παρακαλώ, γιατί ο κόσμος και επειδή είναι υψηλό το κόστος και θέλουν να κάνουν το τεστ, παρότι είναι υψηλό το κόστος. Γιατί θέλουν να δουν αν είναι καλά, γιατί έχουμε και τους ασυμπτωματικούς που και αυτό προκαλεί ανησυχία. Έχουν συγγενείς στο σπίτι, μεταφοβούνται. Ο γονιός, το παιδί κτλ. Άνθρωποι που είναι με υποκείμενα νοσήματα. Νοσήματα. Τι κάνουμε με το τεστ? Εμείς εδώ που δουλεύουμε. Και δεν μπορούμε, δεν είμαστε από την κατηγορία των εργαζομένων που μπορούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι. Αυτό ρωτάει τώρα. Αν αισθανθώ μια διαθεσία, πρέπει να πάω να κάνω το τεστ ή να απομονωθώ και να πω στην επιχείρηση που δουλεύω, παιδιά με συγχωρείτε, δεν αισθάνομαι καλά. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να απομονωθώ. Αν δεν μπορώ να απομονωθώ, είμαι ασυμπτωματική, αλλά εργάζομαι. Δηλαδή είμαι εδώ με 15 ανθρώπους γύρω μου. Τώρα εδώ θίγεται ένα δύσκολο θέμα. Ποιο είναι το δύσκολο θέμα? Υπάρχει ένας ορισμός από τον ΕΟΔΗ, ποιος πάει, ποιος κάνει τεστ. Ναι. Ωραία. Από εκεί και ύστερα η ζήτηση ανθρώπινη είναι τεράστια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που αυτά τα δύο να ισορροπήσουν. Δηλαδή τα τεστ που θέλει ο ΕΟΔΗ πρέπει να γίνονται με απόλυτη Σωστό. Προτεραιότητα και να μην καθυστερούν όπως τώρα. Από εκεί και ύστερα, για να σας το πω απλά, είναι ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, αν κάποιος παραλόγως και χωρίς κανένα λόγο θέλει να πάει να εξεταστεί, να εξεταστεί. Αλλά να ξέρει ότι δεν λύσει το πρόβλημα, διότι αρνητικό τώρα μπορεί να είναι. Μετά από 5 μέρες θετικό. Να προσβληθεί εννοείται τις επόμενες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μέρες. Την ποιότητα αυτού που θέλει ο ΕΟΔΗ. Από εκεί και ύστερα τι να κάνει. Να εξασφαλίσουμε και την ισοτιμία στη συζήτηση. Τη συμμετοχικότητα στη συζήτηση, γιατί η Βούλα είναι σε αδύναμη θέση. Έλα, Βούλα μου. Εκ των πραγμάτων δεν πειράζει, όμως λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος. Ξαναλέω ότι είναι η πρώτη βαρισήμαντη, αισιόδοξη πρόγνωση, πρόβλεψη, εκτίμηση για την πορεία θα σας του το κορονοϊού. Θα σας το μετριάσω αργότερα. Γιατί έχεις δίκιο. Θα σας το μετριάσω αργότερα. Θα το μετριάσετε. Είναι σχεδόν βέβαιο ακόμα, ότι γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα ξανακάνει ένα κυματάκι. Μάλιστα. Διότι δεν είναι κάτι που θα εξαφανιστεί. Εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα. Κανένας από αυτούς τους ιούς δεν εξαφανίζεται. Ακριβώς. Άρα τώρα, εάν κάνει ένα μικρό κύμα τότε, τα μέτρα τα ξέρουμε, η κοινωνία είναι ετοιμασμένη. Τώρα είναι
η μεγάλη πίεση. Και θα έχουμε αναπτύξει και αντισώματα. Ακριβώς, θα κυκλοφορεί, θα κυκλοφορεί πιο δύσκολα, φάρμακο. Θα υπάρχει εμβόλιο, θα υπάρχει θεραπεία. Άρα λοιπόν τώρα είναι το τώρα είναι το δύσκολο. Άρα, κύριε καθηγητά, όταν θα έχουμε λοιπόν την επανάκαμψη του κορονοϊού, όπως λέτε εσείς, το ερχόμενο φθινόπωρο, κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή εντός ή εκτός εισαγωγικών και αν πιστεύετε ότι μέχρι τότε οι έρευνες θα βοηθήσουν στο να υπάρξει και ένα εμβόλιο προληπτικό. Δεν αποκλείεται να υπάρχει. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα υπάρχει θεραπεία. Είναι προχωράν πολύ τα θέματα της θεραπείας και ήδη Έλληνες ασθενείς μπαίνουν σε διεθνή πρωτόκολλα. Εντάξει, άρα. Ως πειραματόζω, εννοείται. Όχι πειραματόζω. Διεθνικές μελέτες. Διεθνές πρωτόκολλο. Δηλαδή, άμα έχεις κίνδυνο να πεθάνεις 20%, έτσι. Γιατί τέτοιους βάζουνε. Ναι. Δηλαδή, τι πρόβλημα θα έχεις να δοκιμάσεις μια θεραπεία που έχει δοκιμαστεί σε άλλα νοσήματα και είναι ασφαλής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Να αλλά μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί ακόμα είναι πολύ ιατρικό. Κύριε καθηγητά, εφοβόσαστε το ενδεχόμενο μιας μετάλλαξης που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα? Δηλαδή τώρα, σήμερα κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι. Φοβόσαστε, μήπως υπάρχει μετάλλαξη, όπως υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, με τον ιό της γρήπης, και ξαφνικά να έχουμε μια ανατροπή, να κινδυνεύουν και τα παιδιά, να κινδυνεύουν και οι άνθρωποι μέσης ηλικίας? Αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο με βάση την εμπειρία σας? Ενδεχόμενα τέτοια πάντοτε υπάρχουν. Η πιθανότητα είναι αστρονομικά μικρή. Και δεν κάνεις δημόσια υγεία με το ενδεχόμενα πολύ μικρής... κάνεις δημόσια υγεία με τα δεδομένα που έχεις. Και το άλλο είναι το εξής, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόοδος που έχει κάνει η Ελλάδα στο θέμα αυτό είναι τεράστια. Και αυτό κεφαλαιοποιείται. Τι εννοείται? Απρόοδος ως προς τα μέτρα. Όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν, που συντονίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι το κράτος λειτουργεί και δεν λειτουργούν οι πολίτες. Θα σας πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Όλα γίνονται πολύ καλά. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος, τον οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ότι αυτή του είδους η προετοιμασία, όχι βέβαια σε αυτό το βαθμό, έπρεπε να έχει μπει στη λογική της κοινωνίας μας, στη λογική του Υπουργείου Υγείας, εδώ και μία δεκαετία. Περάσαμε τη γρήπη, την πανδημία. Εκεί ξεφύγαμε, γιατί τα άτομα μεγάλης ηλικίας είχαν αντισώματα, οπότε δεν είχαμε το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν βάλαμε μυαλό. Δεν εκπαιδεύσαμε επιδημιολόγους. Το να είμαστε έτοιμοι από ακριβώς. Πριν εννοείται. Τώρα, αυτό που βλέπετε στις άλλες χώρες, όχι απλώς είναι έτοιμες, δηλαδή δεν συζητώ Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία. Εκεί τα θέματα είναι με τους πολιτικούς. Δηλαδή έχεις έναν Τραμπ, ο οποίος στην ουσία υπονομεύει τη δουλειά που κάνει το CDC. Να σας το πω έτσι. Εκεί... Και ένα Μπόρις Τζόνσον επίσης. Ναι, σωστό, αλλά το θέμα είναι πολιτικό. Η επιστήμη, κύριε η δημόσια υγεία... Ναι. Έχει την προετοιμασία. Επιτρέψτε μου να σας φέρω ένα ερώτημα, γιατί είπατε κάτι. Τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά την κατάσταση στο Ισραήλ. Ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας και κρατικό. Δηλαδή έχει τεράστια σημασία ότι το Ισραήλ δεν ανήκει σε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν το ιδιωτικό κομμάτι τόσο ανεπτυγμένο. Ούτε αυτοί μπορέσανε να κάνουν. Σχεδόν μαζί μας ξεκινήσανε και είχαμε και τα πολλά κρούσματα που ήρθαν από τους Αγίους Τόπους. Από την Νότιο Κορέα το πήραν από προσκυνητές. Έτσι τουλάχιστον έχει εδώ. Πάλι το σύστημα υγείας τους και το δικό τους ακολουθεί, αν θέλετε, τα δικά μας τα δεδομένα. Είδαμε δηλαδή χώρες με πολύ καλό και προετοιμασμένο σύστημα υγείας, πολύ ανώτερο από το δικό μας, και πάλι δεν τα καταφέρανε έτσι όπως μια θα φράση, περιμέναμε. Μια φράση. Δεν μιλάω για την Ιταλία, μιλάω για το Ισραήλ που έχει παρόμοια κρούσματα. Το Ισραήλ έχει πολύ καλά αντανακλαστικά και πολύ καλό σύστημα δημόσιας υγείας γύρω από την έννοια του πολέμου. Είναι σε διαρκή πόλεμο, έχουν το σύστημα υγείας τους, έχουν τρομερή πειθαρχία. Γι' αυτό αντιμετωπίσαν, αντιμετωπίσαν και τις νοσοκομιακές λοιμώξεις πολύ καλά. Αυτό είναι μια ιστορία που θέλει άλλου είδους προσέγγιση. Αν με μια χώρα δεν την έχει, θα έχει πρόβλημα. Μέσα στο σπίτι τι θερμοκρασίες είναι καλό να έχουμε? Τις κανονικές. Τις κανονικές. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει. Καμία. Ούτε αυτό που λένε. Λοιπόν, γιατί λένε ότι άμα με τον αέρα... πολύ ανθρώπινα τώρα και πολύ... Να το πούμε, γιατί το κόσμος το πιστεύει, ότι μεταδίδεται με τον αέρα. Με τα τόσα...
Τι εννοείται με τον αέρα, αν περπατάω δίπλα σας και τον έχετε, θα τον κολλήσω. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Καμία. Λοιπόν, να σας πω κάτι αντιτηλεοπτικό. Με τόσα που έχουμε ακούσει και με την αγωνία και το φόβο που περνάμε, ο καθένας το εκδηλώνει με τον δικό του τρόπο. Τόσο συγκεκριμένα που μας τα είπατε, αν επιτρεπόταν, ναι, θα σας αγκαλιάσω, θα σας φιλήσω σήμερα. Όχι, είναι αλήθεια όμως. Θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι έχω αποφύγει να κάνω υπερβολικές προβλέψεις, γιατί περίμενα να δω. Γιατί άμα δεν δεις, είναι θεωρία. Ό,τι σας λέω είναι από εμπειρικά δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ελλάδα ξέρουμε από τις αναλύσεις, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι Κίνα. Μιλάω από πλευράς, όχι πληθυσμού, συνθήκων. Στην Κίνα έτρεξε η επιδημία σε δύο ρυθμούς. Σε αυτό το Γουχάν, που ήταν πολύ καταστρεπτικός, πολύ, πολύ μεγάλη προσβολή, και στην υπόλοιπη Κίνα, που ήταν χάδι. Γιατί με τα μέτρα που πήρανε, την αναστείλαν την επιδημία. Ναι. Απλώς 1,3 δισεκατομμύρια. Αυτή τη μεγάλη αποτύπωση. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Όχι, ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Πόσο είναι το ποσοστό θνησιμότητας? Λένε, ας πούμε, η απλή γρήπη είναι τόσο. Αυτή πώς πάει? Κοιτάξτε, διαφέρει τρομερά με την ηλικία. Δηλαδή, είναι μηδενικό στα παιδιά, κάνει κάποια απειροελάχιστα ποσοστά στις πιο μεγάλες ηλικίες και αρχίζει και τσιμπάει από τα 50. Όπου εκεί είναι 1-2%. Και μετά στις μεγάλες ηλικίες είναι αρμαγεδόνας. Εντάξει. Η Ιταλία εκεί την πάτησε, μπήκε η επιδημία αντί να μπει όπως άλλες χώρες. Δεν σταματάνε τα ερωτήματα. Αν περάσει κάποιος τον ιό, μπορεί να εξακολουθήσει? Αυτό. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Πιθανότατα όχι, αλλά να μην λέμε ότι να είναι. Αυθαιρεσίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και την Γιάννα Τιμπηριώτη και την Δημήτρη Τεφλίδεου και την Βούλα Τικαχαγιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ματσούκα, την πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, να την καλημερίσουμε, καθώς παρά